Αντιδήμαρχε, ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, η 15 του μήνα, η αντιπυρική περίοδος. Πλέον βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι ένα 15ήμερο τουλάχιστον νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς ήθιστε 1η Μαΐου να ξεκινάει επίσημα η αντιπυρική περίοδος, πλέον λόγω και της κλιματικής αλλαγής, βλέπουμε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου που μεταβιβάζεται στους Δήμους να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα η αντιπυρική περίοδος. Λίγο να μας πείτε, εφόσον είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή και για την πολιτική προστασία, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα και η ικανότητα από το δικό σας τελεχειακό δυναμικό σε συνδυασμό με την πάντα σημαντική συνεισφορά της πυροσβεστικής να πάνε όλα καλά και φέτος. Όπως είπατε, κύριε Παπαδημητρίου, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα η αντιπυρική περίοδο, 15 μέρες πιο πριν. Ήδη βλέπουμε ότι οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές για την εποχή. Οι άνεμοι αρκετά δυνατοί. Βλέπουμε σήμερα ότι παρόλο τη συννεφιά, ο άνεμος αυτός και η ξηρασία, δεδομένες και της ξηρασίας, μπορούν να αποτελέσουν ένα μείγμα και να μας κάνει μία μεγάλη ζημιά. Εμείς αυτό που θέλουμε, πέρα από την ανακοίνωση για την καύση που τη θεωρούμε αυτονόητη πλέον ότι πρέπει να σταματήσει, εμείς θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή στους συνδημότες μας ακόμα και για τα ογκώδη. Ακόμα και για το πού θα αναποθέσουν είτε τους καναπέδες τους, είτε τυχόν κάποιες ανακαινήσεις από αποθήκες και αυτά, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να πηγαίνουμε εκεί που πρέπει, στους χώρους που πρέπει και γίνεται είτε ανακύκλωση είτε η υγειονομική ταφή τους, και να μην αφήνουμε τίποτα μέσα σε ρέματα ή σε γωνίες, πέρα από την ομορφιά, από την κακή αισθητική εικόνα, κύριε Παπαδημητρίου, εγκυμονούν κινδύνους για πυρκαγιές. Οφείλουμε να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί από κάθε άλλη χρονιά, μιας και ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα ξηρός, δεν είχαμε πολλές βροχές. Εμείς έχουμε κάνει τις απαραίτητες ετοιμασίες αυτές που πρέπει, και ως ονούπο ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα κάνουμε και το συντονιστικό μας σαν Δήμος με τους υπόλοιπους φορείς, για να δούμε σε τι ετοιμότητα είναι και οι άλλες υπηρεσίες. Εμείς σαν Δήμος, σαν πολιτική προστασία, με τους εθελοντές μας, με τα μηχανήματα έργου και με τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε, τις συνεκπαιδεύσεις που κάνουμε με την πυροσβεστική, αλλά και μόνοι μας, θεωρώ ότι είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, σας ξαναλέω, θέλει επαρρύθμιση, θέλει επιφυλακή και δεν θέλει καθόλου εφησυχασμό. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και φέτος, ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε τυχεροί και προσεκτικοί, και να ευχηθώ να συμμορφωθούμε όλοι. Από εκεί πέρα, να περάσουμε και στο κομμάτι των διοικητικών προστήμων, γιατί είδαμε μεγάλες αλλαγές φέτος στην νομοθεσία και στα διοικητικά προστήματα, τα οποία δύναται να επιβάλλει η πυροσβεστική υπηρεσία προληπτικά, γιατί όλοι οι χώροι εστίασης, αλλά και τα ξενοδοχεία και οι επιχειρήσεις οι μεγάλες, οφείλουν να τηρούν κάποια μέτρα περί πυροπροστασίας. Και αντίστοιχα, και εσείς ως Δήμος μπορείτε να επιβάλλετε και πρόστιμα, εφόσον υπάρχει καταστρατήγηση του νόμου, σε συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο περιθώριο από τον νόμο να καθαρίσουν τα όμορα οικόπεδά τους, και εφόσον δεν γίνει αυτό, τότε επιλαμβάνεται η υπηρεσία. Θα ήθελα να κάνετε και μια αναφορά σε αυτό, γιατί είδαμε και μια ανακοίνωση του Δήμου να μιλάει για καταστρατήγηση του νόμου περί απορριμμάτων αλλά και οικοπαίδων, τα οποία παραμένουν ακαθάριστα. Και όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, είναι πρώτα στην αρμοδιότητα των ιδιωτών να τα καθαρίσουν, και εφόσον δεν τα καθαρίσουν, τότε επιλαμβάνεται η υπηρεσία. Ξέρετε, προσπαθούμε να εξαντλήσουμε, πραγματικά σας λέω, κάθε επίοικιο και κάθε μέτρο συμμόρφωσης πριν επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε πουδενή, σαν Δήμος δεν είναι η δουλειά μας αυτή, να είμαστε τιμωρητικοί. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι μερικοί συνδημότες, δεν θα πω, μία μικρή ομάδα συνδημοτών, δεν συμμορφώνεται. Εκεί θα είμαστε αναγκασμένοι να επιβάλλουμε αυτά τα πρόστιμα. Δυστυχώς η νομοθεσία και το κεντρικό κράτος για άλλη μια φορά πετάει τον μπαλάκι στους Δήμους και πετάει αρμοδιότητες στους Δήμους όσον αφορά τον καθαρισμό των ιδιόκτητων οικοπαίδων, που ναι, είναι πολύ σημαντικός και πρέπει εμείς πρώτα οι ιδιοκτήτες να αναλάβουμε την ευθύνη για το οικόπεδο που μας αντιστοιχεί, και να μην περιμένουμε ένα Δήμο ή μια πυροσβεστική να επιβάλλει το πρόστιμο και μετά να πάμε να καθαρίσουμε. Θα σας πω και γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή ούτε ο Δήμος ούτε πυροσβεστική έχει τα ανάλογα μέσα για να πάει να κάνει να στηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα.
Εάν εμείς οι ίδιοι δεν καταλάβουμε ότι κινδυνεύοντας, μην καθαρίζοντας μάλλον το οικόπεδό μας, κινδυνεύει πρώτα η δική μας περιουσία, δεύτερον το συνδυμωτό μας, το γειτόνο μας και ίσως και ανθρώπινες ζωές, τότε πραγματικά δεν θα έχουμε κατανοήσει ότι αυτό το νησί είναι ευθύνη όλων μας και είναι αρμοδιότητα άλλων μας. Εγώ ελπίζω, γιατί θα είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε αυτές τις διαδικασίες με την πρόσληψη των εργαζόμενων που θα αφορούν θέματα πυροπροστασίας, που όσον ούπο θα βγει και αυτή η προκήρυξη, να μπορέσουμε φέτος, γιατί πέρσι δυστυχώς αργήσαμε και ξέρετε η έλλειψη προσωπικού είναι παντού, να έχουμε τη δυνατότητα να προσλάβουμε κάποιους ανθρώπους και να ασχοληθούν μόνο με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να πηγαίνουν στον κύριο Παπαδημητρίου, αν μου επιτρέπετε, Θερυπίν, και να του λένε: κύριε Παπαδημητρίου, ή θα καθαρίσετε το οικόπεδό σας, ή αλλιώς θα είμαστε αναγκασμένοι να το καθαρίσουμε εμείς και να σας επιβάλλουμε το πρόστιμο. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε εκεί. Θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιηθούν για το κοινό, για κοινό καλό. Αλλά αν αναγκαστούμε, θα το κάνουμε και θα προβούμε σε αυτό. Και κλείνοντας ένα σχόλιο, γιατί είδαμε ότι πλέον ο εξαμελία εμπριστής αντιμετωπίζεται σχεδόν όπως αντιμετωπίζεται και ο εμπριστής κατά συνείδηση. Είναι μια αλλαγή στην νομοθεσία αυτή, η οποία επέβαλε με τον τρόπο του το Υπουργείο και πέρασε νομοθετικά. Πλέον είναι κακουργηματική ποινική δίωξη και για τους εξαμελία εμπριστές, διότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο καταστροφικό. Ένα σχόλιο γι' αυτό. Ακριβώς. Νομίζω πολύ σωστά έπραξε. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε σήμερα μπαρμπεκιού με 7-8 μποφόρ ανέμους. Θα είναι ή να πάμε να κάνουμε ηλεκτροκολλήσεις μέσα στο δάσος ή σε μια αγρικία ή σε ένα χώρο το οποίο υπάρχουν ακόμα και ξερόχορτα. Αμέλεια, να μην πω κάτι άλλο το οποίο θα ακουστεί ίσως και πιο βαρύ. Θεωρώ όμως ότι αν υπάρχουν αυτά τα πρόστιμα τα οποία και ο νόμος είναι αμήλικτος απέναντι σε κάτι τέτοια φαινόμενα, νομίζω ότι ίσως συμμορφωθούμε.